Πάμε εδώ να υποδεχθούμε τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ηλιόπουλο. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, ευχόμαστε. Καλή σεζόν. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και εσάς, γιατί έχετε και εσείς δύσκολα πράγματα μπροστά σας. Έχετε την εκλογή του νέου αρχηγού. Και έχουμε και μια παράμετρο που μπήκε ευνηδιαστικά στο προσκήνιο. Ένα πέμπτο παράγοντα, τον κύριο Κασελάκη, που οπωσδήποτε δημιούργησε μια αναταραχή, θα το πω έτσι, πολιτική τέλος πάντων. Τι λέτε εσείς για αυτήν την νέα υποψηφιότητα, ποια είναι η γνώμη σας? Ωραία. Επιτρέψτε μια εισαγωγική παρατήρηση, γιατί είναι δυστυχώς η 13η μέρα που καίγεται ο Εύρος. Βεβαίως. Και δεν γίνεται να μην συζητηθεί αυτό το πράγμα. Ναι, ναι. Υπάρχει σήμερα η συζήτηση στη Βουλή, είχε προηγηθεί αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γίνεται να έχουμε χάσει πάνω από 800.000 στρέμματα στον Εύρο. Αυτή τη στιγμή η χώρα καταγράφει αρνητικό ρεκόρ με 1,5 εκατομμύριο καμένα στρέμματα, όχι μία και δύο, 10 φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Η πυρκαγιά στον Εύρο είναι η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει καταγραφεί από τα τέλη της δεκαετίας του 50 από τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν τη σβήνουν? Δεν μπορώ να απαντήσω σε επιχειρησιακά ζητήματα αυτή τη στιγμή. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι πρώτον μιλάμε για μια πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε από μία εστία σε μία πλαγιά. Μία εστία έχει καταφέρει να διαλύσει όλο τον ομό. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει πάνω από 3.500 κενά. Ότι από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την κλιματική κρίση, δηλαδή χρήματα τα οποία θα έπρεπε να έχουν πάει σε υποδομές, η κυβέρνηση απορρόφησε από αυτά που είχε μόλις το 0,5%. Μία φράση. Σας, ναι, ναι. 0,5%. Από τα 187.938.000. Η κριτική σας εστιάζει σε αυτά που δεν έκαναν, σε αυτά που παρέλειψαν να κάνουν σε επίπεδο πρόληψης. Και όχι αυτό, γιατί δεν έχει σβήσει πυρκαγιά. Γιατί, το λέω αυτό γιατί. Όχι, γιατί είναι συνδυασμό και των δύο. Εύλογα ένα ερώτημα στο είναι συνδυασμό και των δύο. Αν εσείς ισχυρίζεστε ότι την είχατε σβήσει. Είναι συνδυασμό και των δύο. Ένα είναι ζητήματα πρόληψης. Το 19 παρέλαβε ένα πρόγραμμα με 5.000 εργαζόμενους στη δασοπροστασία. Δεν θα πω ότι ήταν το καλύτερο πρόγραμμα. Υπήρχε ένα πρόγραμμα όμως. Δεν το βελτιώσαν. Το κατήργησαν. Τους έδιωξαν δηλαδή αυτούς. 5.000 άνθρωποι. 5.000 άνθρωποι οι οποίοι ναι. 5.000 άνθρωποι, οι οποίοι, τι σημαίνει δασοπροστασία, τους νεκρούς μήνες το χειμώνα εργάζονται μέσα στο δάσος και απομακρύνουν καύσιμη ύλη. Όλοι λένε ότι την πυρκαγιά δεν την κερδίζει το καλοκαίρι. Την πυρκαγιά την κερδίζει το χειμώνα, στην προετοιμασία που έχεις κάνει. Φύγανε 5.000 άνθρωποι. Ακριβώς. Ακριβώς. Ήτανε πρόγραμμα με 5.000 εργαζόμενους στη δασοπροστασία. Αλλά πέρα από αυτό, θα συμφωνήσουμε. Υπήρχαν, λέτε, παραδόθηκαν. Ναι. Θα συμφωνήσουμε όλοι όμως. Θα συμφωνήσουμε όλοι ότι δεν γίνεται να καταστρέφεται με τέτοιο τρόπο. Θα τα πείτε σήμερα στη Βουλή έτσι κι αλλιώς. Μια περιοχή αδιανόητου φυσικού πλούτου. Έχετε δίκιο, απόλυτο, δεν το συζητάμε. Να έχει καταστραφεί. Εθνικό κεφάλαιο. Και μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Αμυράς, λέω αυτό και κλείνω να έρθω στο ερώτημά σου, ο κύριος Αμυράς ήταν αυτός που υπέγραψε το 2021 την κατάργηση του φορέα διαχείρισης για τον δάσος Δαδιάς. Υπάρχει εδώ μια μικρή υποκρισία. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας. Λοιπόν, πρώτο πάρα πολύ κρίσιμο για τους πολίτες. Όποιος επιθυμεί, η διαδικασία είναι ανοιχτή. Όποιος επιθυμεί, στις 10 του μήνα μπορεί να έρθει, να εγγραφεί και να πάρει μέρος στη διαδικασία για την ανάδειξη της ηγεσίας. Και τώρα, όχι απλά. Λέτε. Ναι, και τώρα. Προφανώς. Εκείνη μέχρι τη στιγμή. Το συνέδριο. Όχι μέχρι το συνέδριο, μέχρι τις 10 του μήνα. Μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι τις 10 του μήνα. Είναι ανοιχτό. Γιατί το λέω αυτό? Ναι, αλλά το συνέδριο δεν θα ανακηρύξει τώρα τους υποψηφίους. Τις υποψηφιότητες. Εγώ λέω για τον κόσμο ο οποίος μπορεί να λάβει μέρος. Εμείς καλούμε. Εμείς καλούμε κάθε προοδευτικό δημοκρατικό αριστερό πολίτη, ο οποίος κατανοεί ότι δεν μπορεί να μην υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση στη χώρα. Είναι ζήτημα πολιτιακό να υπάρχει μια ισχυρή αντιπολίτευση, να βάζει όρια, να ελέγχει. Εγώ έχω μια απορία. Με βάση αυτό που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα. Ναι, δεν απάντησε βέβαια για τον κύριο Κασελάκη. Θα έρθω. Για αυτό, για τον Κασελάκη. Θα έρθω. Είπα το πρώτο. Έχω απορία για τις επιθέσεις που δέχεται ο Κασελάκης. Είπα το πρώτο γιατί πρέπει να είναι καθαρό ότι οι πολίτες μπορούν να ψηφίσουν. Και εμείς καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή έχω δηλώσει την υποστήριξή μου για την υποψηφιότητα της Εύης Αξιόγλου. Βεβαίως. Και έχω επιλέξει, και όχι μόνο εγώ, και η Εύη Αξιόγλου και πάρα πολλοί σύντροφοι, να μιλάμε για τα θετικά της καμπάνιας, δηλαδή για το τι πιστεύουμε. Γιατί σε αυτή τη διαδικασία εγώ βλέπω ανθρώπους οι οποίοι όλοι συμμετέχουν στον ίδιο χώρο. Στον ίδιο χώρο θα συμμετέχουν και την επόμενη μέρα. Θέλω να πω μόνο μία φράση. Για μένα είναι πάρα πολύ κρίσιμο η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι μέσα στη Βουλή. Γιατί το λέω αυτό? Ναι. Μιλάμε για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό είναι αρνητικό για τον κύριο Κασελάκη. Προφανώς. Η κοινοβουλευτική αντιπαράθεση δεν είναι ούτε πάρεργο ούτε δευτερεύον. Είναι κάτι πάρα πολύ κεντρικό. Είναι το βασικό πρόβλημα. Επίσης, είμαστε στην αρχή της κοινοβουλευτικής περίοδου. Δεν είμαστε σε μια κοινοβουλευτική περίοδο. Άρα το μειονέκτημά του είναι αυτό. Όχι, δεν λέω ότι είναι. Γιατί βλέπουμε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, επιθέσεις οι οποίες δεν έχουν διατυπωθεί έναντι των υποψηφίων. Εκ των έσω,
Αποκαλείται, τον αποκάλυψε ο κύριος Φίλης, μεσία του Instagram, τον οποίο δεν έχετε ανάγκη. Διατυπώνονται μομφές ακόμη και για τον τρόπο ζωής του. Διατυπώνονται εχμές, απάντησε η κυρία Κρήτα, για τους ντεμέκα αριστερούς που επιτίθεται με ομοφοβικό τρόπο. Διατυπώνονται εχμές για το βίο και την πολιτεία του, πάλι εκ των έσω. Τέτοιες επιθέσεις δεν έχουν διατυπωθεί αντί των άλλων. Άρα το ερώτημά μου είναι, φοβίζει? Το γκέλ που φαίνεται να έχει, αυτό το ρεύμα ή ο θόρυβος που κάνει αυτή η υποψηφιότητα, φοβίζει? Σε μια διαδικασία ανοιχτή, στην οποία κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το εκλογικό σώμα, εγώ λέω ότι είναι καλό όλοι να είναι προσεκτικοί με τις προβλέψεις. Για το ποιος έχει γκέλ, ποιος δεν έχει γκέλ, και το λέω για όλους. Θα κρίνει ο κόσμος. Και επιτρέψτε να πω ότι έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον κόσμο που θα έρθει να λάβει μέρος. Γιατί είναι κόσμος ο οποίος πονάει το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Είναι περισσότερος κόσμος. Προφανώς. Προφανώς. Γιατί δεν ανοίγει τη διαδικασία, όπως είπε ο κύριος Παπάς? Θα πάμε με τη διαδικασία ακριβώς με τον τρόπο που εκλέχθηκε με τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα. Όταν είσαι σε μια διαδικασία κρισιακή και προφανώς μετά το εκλογικό αποτέλεσμα και τη φυγή του Αλέξη Τσίπρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια διαδικασία κρισιακή. Είναι καλό να έχεις 2-3 σταθερά σημεία. Η διαδικασία με τον τρόπο με την οποία εκλέχθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, την οποία όλοι την αποδέχτηκαν και κανένας δεν την αμφισβήτησε, θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Είναι διαδικασία η οποία είναι αρκετά ανοιχτή, κρατώντας ένα κομματικό όριο. Τι θέλω να πω, οποιοδήποτε πολίτης έρχεται εκείνη τη μέρα, μπορεί να εγγραφεί. Αν... Να πληρώσει συνδρομή και να... Είναι ένα συμβολικό της τάξης των 2 ευρώ. Ναι, ναι. Αν το επόμενο διάστημα δεν θέλει να ασχοληθεί παραπάνω, γιατί πιστεύει ότι ήθελε να λάβει μέρος σε αυτή τη μάχη, και αυτό θεμητό είναι στη σημερινή δημοκρατία. Να ρωτήσω κάτι, παρακαλώ, για τον κύριο Κασελάκιάνο. Ο κύριος Κασελάκης εκλεγεί, για παράδειγμα, και τώρα, εν πάση περιπτώσει, που ο άνθρωπος κάνει την καμπάνια του. Πιστεύετε ότι, πώς να το πω, αποπολιτικοποιεί, στην πραγματικότητα αλλοιώνει το χαρακτήρα της αριστεράς? Ποιο είναι το θέμα? Επιτρέψτε μου να πω ότι η εκτίμησή μου, και κάθε πολιτικός έλεγχος πρέπει να παίρνει το βάρος να κάνει και μια εκτίμηση, είναι ότι αυτή τη στιγμή η εικόνα που έχω, το κλίμα που παίρνω από τις πανελλαδικές διαδικασίες, γιατί γίνονται ανοιχτές διαδικασίες, είναι ότι θα εκλεγεί η Έφη Αξιόγλου. Μάλιστα. Ο κύριος Πολάκης είναι εκτίμηση. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Ο κύριος Πολάκης. Και τα κάλλοπα αυτό δείχνουν πάντως. Λέω για τη δικιά μου εκτίμηση, γνωρίζοντας όσο γνωρίζω αυτόν τον πολιτικό χώρο τα τελευταία 20 χρόνια. Δηλαδή, παρά την εισβολή Κασελάκη, λέτε? Δεν θα χρησιμοποιούσα τη φράση εισβολή. Εντάξει, δημοσιογραφική είναι... αδεία το λέμε εμείς, ναι, ναι. Δεν θα χρησιμοποιούσα τη φράση εισβολή. Κάποιοι άλλοι τη χρησιμοποιούν. Εγώ επιμένω στο εξής. Την επόμενη μέρα, όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι πάρα πολύ κρίσιμα και όλοι πρέπει να δουλέψουμε μαζί. Το πρώτο στοίχημα για όλους μας είναι η συμμετοχή. Αν η συμμετοχή πάει καλά, θα είναι και το πρώτο σήμα και σε φίλους και σε αντιπάλους ότι έκλεισε ένας κύκλος κρίσης του ΣΥΡΙΖΑ και ξεκινάει μια διαδικασία ανασυγκρότησης. Έχουμε μπροστά μας πολύ σημαντικές μάχες για, για την κοινωνία, όχι για το ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Τσίπρας τώρα, δηλαδή, η ακρίβεια, η υγεία είναι μάχες για την κοινωνία. Ο κύριος Τσίπρας θα είναι πρώτα απ' όλα στο συνέδριο διαρκείας. Από όσο γνωρίζω, ο κύριος Τσίπρας θα έρθει να μιλήσει στο κανονικό συνέδριο, στο έκτακτο δηλαδή, στο οποίο θα γίνει απολογισμός. Τώρα είναι μια διαδικασία που δεν θα έχει ομιλίες. Θα είναι μια διαδικασία στην οποία θα παρουσιάσουν τις πλατφόρμες. Φόρμες τους οι υποψήφοι πρόεδροι και τέλος, θα εγκριθούν οι υποψηφιότητες με βάση τα τεχνικά που έχει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και θα προχωρήσουμε. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας, όταν θέλει να μιλήσει για αυτά τα οποία θέλει να μιλήσει, θα τα πει ξεκάθαρα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να κρύβεται. Είπε και η κυρία Αξιόγλου πάντως ότι συνομιλεί μαζί του. Προφανώς. Όλα τα κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συνομιλούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Λεόπουλε. Θα σας περιμένουμε στη Βουλή σήμερα, γιατί θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα τα πούμε το βραδάκι. Σε κάθε περίπτωση συζήτηση.